Δώσαμε ρυθμό στην ομάδα, ο Μίλος ο τόπος πάρα πολύ καλά πέρα στην ομάδα. Βρήκαμε λίγο στην ομάδα και πήγαμε μπροστά. Στο δεύτερο μήνα διευρύναμε διαφορά. Παρ' όλα αυτά αναλώσαμε λίγο. Επετράπηκε το σκληρό παιχνίδι με τα χέρια και νομίζω ότι αυτό πάντα ευνοεί την ομάδα η οποία βρίσκεται και η οποία πολύ με το σκοτ. Αύριο και μέρα ήρθαμε σοβαρότητα και νομίζω ότι δεν διακερδίσαμε. Το σκληρό παιχνίδι ήταν αυτό που σας ανάγκασε να έχετε τρεις τεχνικές πίνες, είναι πολλές τις τεχνικές πίνες για ένα παιχνίδι περίπου 15 πόντους. Νομίζω ότι ο εκνευρισμός ήρθε από, κατά τη γνώμη των παιχνών που έγινε, κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε ότι γυναικεί την ώρα που παίζεις, τα βλέπεις όλα δικά σου, εγώ και πέρα νομίζω ότι επιτρέπει το σκληρό παιχνίδι, μας δώσαν κάποια φάουλα, αλλά αυτό τελείωσε. Πρέπει να μάθουμε να πέσουμε και ξανά, να φτάσουμε ψηλά. Είναι για τα πρώτα του παιχνιδιού. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην άλλη πλευρά. Ο Αποστόλης του Τριανταφύλλου έχει δίπλα του τον Αλέξανδρο Σικούνα. Αλέξανδρε, τι πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα στο σημερινό παιχνίδι η Ολύμπια? Η Ολύμπια θα έπρεπε για σίγουρα να συνεχίσουμε την άμυνα που παίξαμε στο πρώτο ημίχρονο και κρατήσαμε τον Ολυμπιακό όσο το κρατήσαμε. Βέβαια το τελευταίο δίλεπτο μας κόστισε πολύ γιατί έφυγε προς τόσο σκορ. Αλλά είμαι σίγουρος, όπως και το είδε όλος ο κόσμος, και ο ίδιος ο Ολυμπιακός έδειξε αγχωμένος όταν παίζαμε καλή άμυνα και σοβαρούσαμε σε όλα τα σημεία, ότι αν συνεχίσαμε σίγουρα θα υπήρχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.